ερωτήσεις, σχόλια πάνω στις τεχνικές, ιδιαίτερα αντιμετώπιση της ΠΟΣ. Μάλλον προς το τέλος. Αυτό είναι ενδεικτικό βέβαια ότι και σας το λέω σαν παρατήρηση, την επόμενη φορά θα αφήνετε κενά στις ομιλίες για να υπάρχουν ερωτήσεις. Λοιπόν, ναι. Μετά από την συνεχίζω λίγο ένα σχόλιο. Θέλω ένα σχόλιο. Σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, δεν άντεξα στον πειρασμό να κάνω ένα συμπληρωματικό σχόλιο. Ουσιαστικά θα υπερθεματίσω λίγο εδώ για να πω την αλήθεια σε αυτά που είπε ο Ανδρέας για ένα πολύ ξεκάθαρο κλινικό δίλημα. Έχουμε έναν ασθενή με μία πέτρα στο νεφρό και μία διάταση. Μία εικόνα που σας θυμίζει στένωση πώς. Για να το πω καλύτερα, μία ατελή πώς. Τι κάνουμε? Του βγάζουμε την πέτρα και κάνουμε πυελοπλαστική σε ένα χρόνο? Μήπως να βγάλουμε την πέτρα και να το ξαναδούμε? Υπάρχει ένα δίλημα και θα σας πω πώς αυτό δημιουργείται. Γιατί είναι πολύ συνηθισμένο κλινικό σενάριο. Αυτή εδώ είναι μία τυπική εικόνα λίθων σε μία τυπική εικόνα στένωσης πώς. Είναι μικρή λίθη, περίπου μέχρι ένα εκατοστό maximum. Είναι σε κάλικα, άρα δεν μπορούν να έχουν καμία εμπλοκή. Και βλέπετε μια τυπική διαταμένη πίελο. Αυτό είναι ένα χειρουργείο που θέλει πυελοπλαστική και αφαίρεση στον ήλθο σε ένα χρόνο. Καμία αμφιβολία. Πάμε σε αυτό. Είναι μια πέτρα στα 1,9 cm και μια, μάλλον είμαι στην πίελο, μια ήπια διάταση της πιέλου και των καλύκων. Εγώ θα την έλεγα μια υποψία πώς. Συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί? Είναι μια ατελή στένωση πώς, πιθανό αυτό? Πιθανόν. Όχι. Ωραία. Η πέτρα, ξαναλέω, κολυμπάει κάπου στην πύελο. Δεν είναι σφινωμένη στην πυελοδυτική συμβολή. Προσέξτε. Είναι άλλο αυτό που η πέτρα είναι ξεκάθαρα σφινωμένη στην πυελοδυτική συμβολή και άλλο που κολυμπάει στην πύελο. Το όχι θα το έλεγα ξεκάθαρα εδώ. Είναι μια πέτρα στην αριστερή πύελο, η οποία είναι ξεκάθαρα στο σημείο της πυελοδυτικής, άρα θα έλεγα ότι εδώ ναι, εδώ θα βγάλω μόνο την πέτρα. Στο προηγούμενο περιστατικό όμως δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θα σας δείξω μία εικόνα ενδοσκοπική. Κύριε Μητρόπουλε. Νομίζω πως ένα σημαντικό στοιχείο στο προηγούμενο περιστατικό που πρέπει να το αξιολογήσετε είναι την καλλικεκτασία, που σημαίνει ότι υπάρχουν αυξημένες ενδοπυελικές πιέσεις. Ναι. Αυτό το πράγμα οφείλει κανείς να το πάρει πολύ σοβαρά υπόψη του. Και δείγμα, όχι μόνο τη σκιαγράφηση ή μη του ουρητήρα προκειμένου. Το σύστημα αυτό έχει μία διάταση. Είναι σαφές αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει στένωση πώς ή μήπως με κάποιο τρόπο εμπλέκεται ο λίθος σε αυτή την εικόνα? Δηλαδή, μήπως δεν πρέπει να βγάλουμε μόνο την πέτρα? Το ερώτημα είναι αυτό. Εδώ ξαναλέω, είναι ξεκάθαρο. Ναι, θα βγάλεις την πέτρα. Στο προηγούμενο υπάρχει μια απορία. Θα σας δείξω μια εικόνα από ένα βίντεο διαδερμικής λιθοτριψίας. Αυτή εδώ είναι η πέτρα και δείτε λίγο τι γίνεται από ίδημα στο επίπεδο της πυελοδυτικής συμβολής. Πίσω θα φανεί τώρα, κοιτάξτε το ίδημα. Σαν αυτό που βλέπουμε στην κίστη στα στεν. Πίσω υπάρχει ο ουρητηρικός. Εδώ είναι η πυελοδυτική συμβολή. Θα φανεί. Τροπή να έχουμε βάλει πριν από 10 λεπτά για να κάνουμε διαδερμική. Αυτό το είδημα είναι αυτό που δημιουργεί την ψεύτικη εικόνα στένωσης πυελοδυτικής συμβολής σε ένα λίθο που δεν είναι σφινωμένο στην πυελοδυτική. Είναι στην πύελο και κολυμπάει. Και για να δείτε πόσο εντυπωσιακό μπορεί να γίνει, πάμε σε ένα πέταλο. Δύο πέτρες και κάποιες μικρές και μια πολύ μεγάλη διάταση. Διαδερμική λιθοτριψία και μόνο, και αυτή είναι η μεταχειρητική εικόνα μετά τη διαδερμική. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν έχετε πέτρες σε ένα διαταμένο σύστημα που σας θυμίζει στένωση πώς, μην βιαστείτε να το χαρακτηρίσετε στένωση πώς. Μπορεί να φταίνε μόνο οι πέτρες. Πώς μπορεί να το ξεχωρίσει κανείς? Θέλει εμπειρία. Θα σας πω δύο τρίκ. Ένα. Οι πέτρες συνήθως να μην είναι μεγάλες. Όταν οι πέτρες δεν είναι πολύ μεγάλες, μάλλον είναι πάει για στένωση πώς. Αν τα βλέπετε πέτρα 2-2,5 εκατοστά, αρχίστε να ενεργοποιείτε την πέτρα. Δεύτερον, πού είναι η πέτρα? Αν οι πέτρες είναι σε κάλικες, δεν έχουν καμία σχέση. Αν είναι στην πύελο, μπορεί να εμπλέκεται. Επί αμφιβολίας, βγάλτε την πέτρα, αφήστε την νεφροστομία κανένα μήνα, κάντε μια νεφροστομογραφία, ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα, ό,τι άλλο θέλετε απεικονιστικά. Και αν δείτε ότι έχετε στένωση πώς, χειρουργήστε σε δεύτερο χρόνο. Είναι τραγικό να πάει να κάνει κανείς μια πυελοπλαστική σε αυτόν τον ουρητήρα με το είδημα που σας έδειξα διαχειριτικά. Να πάτε να ράβετε και να κόβετε και πολλές φορές μάλιστα να κάνετε μια άσκοπη πυελοπλαστική που δεν τη χρειαζόταν καν ο ασθενής.